Συνέντευξη τύπου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και όλη η διοίκηση του επιχειρηματηρίου που σήμερα δίνουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου για να αναγγείλουμε την πολύ σημαντική για μας τουλάχιστον την επιχειρηματική κοινότητα και το επιχειρηματηρίο συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με τα ερευνητικά του τμήματα. Ξεκινάμε μια προσπάθεια μετά από κάποιους μήνες συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο. Είναι η πρώτη προσπάθεια που γίνεται ώστε να συνδεθεί επιτέλους αυτό που ακούμε χρόνια, τουλάχιστον εγώ σαν επιχειρηματίας και μέλος αυτής της περιοχής και κάτοικος και επιχειρηματίας, να συνδέσουμε επιτέλους τη γνώση του Πανεπιστημίου, την τεχνογνωσία που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο με την επιχειρηματική κοινότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου που από την πρώτη στιγμή ανοίξανε τις πόρτες και την αγκαλιά τους στην επιχειρηματική κοινότητα και το λέω με πολύ προσεκτικά λόγια αυτό έτσι όπως το είπα. Θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μεταφορά τεχνογνωσίας χωρίς να υπάρχει το Πανεπιστήμιο και τα ερευνητικά τμήματα του Πανεπιστημίου. Εμείς είμαστε το δεύτερο κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Το πρώτο κομμάτι είναι το Πανεπιστήμιο. Ξεκινάμε λοιπόν από τις 8 και 9 Δεκέμβρη την πρώτη έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας 2012. Σε αυτή την έκθεση θα μας πει περισσότερα βέβαια ο κύριος Αναστασόπουλος και ο κύριος Κουβιάς. Ο κύριος Αναστασόπουλος που είναι υπεύθυνος του τμήματος διαμέσωσης προλάβησης, αν το λέω καλά, μεταφοράς τεχνογνωσίας. Να μπορέσουμε να βγάλουμε από την αδράνεια τόσο τους ερευνητές όσο και τον παραγωγικό τομέα, να τους βγάλουμε από την αδράνεια, να τους φέρουμε κοντά, να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα, νέες διαδικασίες, να γνωρίσουμε ένας τον άλλον για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κυρίως τη χώρα και την περιοχή μας στις δύσκολες αυτές τις στιγμές. Η προσπάθεια αυτή που κάνουμε ουσιαστικά είναι μία σκέψη η οποία υπήρχε στο Πανεπιστήμιο εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια. Νομίζω όμως ότι πλέον μπορεί να υλοποιηθεί. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες, απαραίτητες, έτσι ώστε η παραγόμενη γνώση αλλά και η τεχνογνωσία που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο να γίνει γνωστή στο παραγωγικό τομέα. Θα ήθελα να γίνω λίγο πιο αναλυτικός στο Πανεπιστήμιο μας, που είναι ένα πολύ μεγάλος χώρος. Υπάρχουν περίπου 2.500 ερευνητές, αναφέρομαι και στους καθηγητές αλλά και στους ερευνητές που κάνουν μεταπτυχιακά. Και ταυτόχρονα το Πανεπιστήμιο μας πλαισιώνεται από ερευνητικά Ινστιτούτα και από το Επιστημονικό Πάρκο, που είναι πολύ δυναμικοί χώροι για να παράγεται νέα γνώση και με αυτή τη νέα γνώση να μπορέσουμε να χτίσουμε προϊόντα καινούργια και διαδικασίες.